Χαίρετε κυρίες και κύριοι, εκπομπή εμείς και ο κόσμος μας αυτή την ώρα μαζί σας. Καλώς ήλθατε και στην Κύπρο και στο εξωτερικό που αυτή την ώρα μεταδιδόμαστε δορυφορικά. Χαιρετάμε όλους τους Έλληνες από δημούς μας, τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα και ολόκληρο το νησί. Και να είστε πάντοτε καλά για την καθημερινή στήριξη και υποστήριξή σας. Εμείς αρχίσαμε το πρωί 2 ώρες ραδιόφωνο στους 97,2, 8 με 10, όπως κάθε πρωί άλλωστε, στο πρώτο πρόγραμμα ραδιοφώνου και τώρα άλλη μια ώρα τηλεόραση. Εμείς και ο κόσμος μας, ένας κοινός τίτλος εκπομπής, δύο διαφορετικά θέματα και καλεσμένοι καθημερινά. Τίτλος της σημερινής μας εκπομπής εκκλησιάζουσε στο Αριστοφάνη, στο Αρχαίο Θέατρο Κουρίου. Το Διεθνές Φεστιβάλ Αρχαίου Ελληνικού Δράματος σηκώνει αυλαία με την περσινή ακύρωσή του λόγω πανδημίας και είναι έτοιμο να προσφέρει στο θεατρόφιλο κοινό που το παρακολουθεί πιστά τα τελευταία χρόνια ένα Ιούλιο γεμάτο με στιγμές συγκίνησης αλλά και ευθυμίας. Αν θέλετε. Σήμερα έχουμε την ιδιαίτερη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε αυτή την πρώτη παράσταση μέσω Skype τους συντελεστές. Στην μία άκρη του Skype, στην όμορφη Αθήνα, είναι ο κύριος Σταμάτης Καρουνάκης. Καλησπέρα σας, κύριε Καρουνάκη. Σας ακούμε, ελάτε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρομαι πάρα πολύ που ξαναμιλάμε και που ξαναβρισκόμαστε και πάλι μέσω Skype, αλλά δεν πειράζει. Είμαι σίγουρος ότι θα έρθετε μια μέρα εδώ και θα τα πούμε και από το στούντιο. Ναι, θα έρθω το Σεπτέμβριο για μουσική. Υπέροχα. Θα τα πούμε και τότε. Προς το παρόν ευχαριστώ για τον χρόνο. Τώρα θα έρθουν οι συνάδελφοι με ένα φορτίο εξαιρετικό. Θα σας τα πω στη συνέχεια. Από το άλλο παράθυρο βλέπω τον αγαπημένο μου. Μάλιστα. Στην άλλη γωνιά του Skype και στην όμορφη Αθήνα ο κύριος Χριστόφορος Σταμπόγλης. Καλησπέρα σας κύριε Σταμπόγλη. Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο που διαθέτετε. Χαίρομαι που τα λέμε. Καλησπέρα και από εμένα, εσάς όλη την Κύπρο, χαίρομαι και εγώ. Να είστε πάντοτε καλά. Ο κύριος Σταμπόγλης στο τηλέφωνο αν έχει μια ευθύνη για να μπορέσουμε να τον ακούμε καλύτερα. Κύριε Σταμπόγλη, είναι πραγματικά μια εξαιρετική ευκαιρία σε ένα εξαιρετικό μέρος. Ο κύριος Καρουνάκης γνωρίζει το χώρο, το Αρχαίο Θέατρο Κουρίου, όπου πραγματικά είναι επιβλητικό το όλο σκηνικό από μόνο του. Περιμένω και εγώ με πολύ χαρά να δω αυτό το σημείο, αυτό το θέατρο, γιατί έχω ακούσει πάρα πολλά πράγματα. Ναι. Στην Κύπρο είχα τη χαρά να τα τραγουδήσω μόνο σε κλειστά θέατρα. Είχα κατέβει με τη Συμφωνική Ορχήστρα της Κύπρου για να πω την Ενάτη του Μπετόβεν. Και τώρα έρχομαι με αυτό το πολύ ξεχωριστό είδος και με ένα έργο που πραγματικά νομίζω και ο κυπριακός ελληνισμός θα το λατρέψει όπως το λάτρεψε και ο ελλαδικός. Ενάμιση χρόνο και όλα πάει πια ενάμιση χρόνος. Ναι. Ναι. Και είναι και η περίοδος τέτοια που χρειάζεται όσο ποτέ άλλοτε νομίζω. Όλη αυτή η ευθυμία αν θέλετε. Δεν μπορώ να συμφωνήσω περισσότερο μαζί σας. Δεν γίνεται. Και τηλεφωνικά έχουμε την κυρία Σοφία Φιλιππίδου. Καλησπέρα σας κυρία Φιλιππίδου. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Λέγαμε με τον κύριο Καρουνάκη και τον κύριο Σταμπόγλη, τους οποίους έχουμε σε σύνδεση μέσω Skype, δεν τους βλέπετε εσείς, τους ακούτε, για αυτή τη σημαντική ευκαιρία που δίνει το Διεθνές Φεστιβάλ Αρχαίου Ελληνικού Δράματος, αλλά και αυτή την εξαιρετική παράσταση εκκλησιάζουσες, η οποία θα παρουσιαστεί σε ένα υπέροχο πραγματικά χώρο στο Αρχαίο Θέατρο Κουρίου. Ναι, σας άκουσα και είμαι πολύ χαρούμενη και ευγνώμων που θα είμαι μαζί σας σε αυτό το υπέροχο θέατρο με πολύ αγαπημένους και ταλαντούχους συναδέλφους σε μια εξαιρετική παράσταση και είμαι και ευγνώμων που πέρασα από όλο αυτό τη φρίκη της πανδημίας, έκανα τα εμβόλια μου και τώρα είμαι στις πρόβες κάθε μέρα με μεγάλη χαρά. Ναι. Είμαι τυχερός άνθρωπος να έχω κάνει τα εμβόλια, να είμαι ζωντανή, να είμαι σε αυτό τον ωραίο θίασο, να παίζω θέατρο, να παίζω την Πραξαγόρα σε αυτή την εξαιρετική διασκευή του Σταμάτη, να τραγουδάω τραγούδια δικά του, να είμαι μαζί με άλλους συναδέλφους χαρούμενοι στις πρόβες, αύριο ταξιδεύω. Τι άλλο καλό μπορεί να μου συμβεί? Ξέρετε, δεν θα περιμέναμε τίποτα άλλο. Δεν έχουμε τίποτα καλύτερο. Ναι, ναι, δεν θα περιμέναμε και τίποτα άλλο από εσάς, ως ένας θετικός πραγματικά και χαμογελαστός άνθρωπος, με την καλή έννοια το λέω, όπου μεταδίδεται όλη αυτή τη θετικότητα, κυρία Φιλιππίδου, και αυτό είναι σημαντικό και για ολόκληρη την ομάδα. Ή κάνω λάθος?
Φυσικά και η ομάδα είναι, έτσι θετική. Είμαστε αγαπημένοι, όχι εξαιτίας μόνο της συγκυρίας, αλλά ήμασταν αγαπημένοι από πριν. Γι' αυτό κάναμε και την εξαιρετική μας παράσταση στο Ηρώδειο με τέτοια τεράστια αποδοχή και επιτυχία. Ήταν ένας θρίαμβος, τολμάω να το πω, γιατί πρέπει να λέγονται τα πράγματα επιτέλους, και εξάλλου το είπατε και άλλοι, δεν το λέω μόνο εγώ. Μία εξαιρετική πρωτότυπη διασκευή αυτής της διαχρονικής πια κωμωδίας του Αριστοφάνη Εκκλησιάζουσες, και η κυρία Φιλιππίδου, και μία παράσταση που θίγει αυτά τα σημαντικότερα πολιτικά ζητήματα που συνεχίζουν μέχρι και σήμερα να μας απασχολούν ως πολίτες, ως σκεπτόμενους. Με την ίδια ένταση από την αρχαιότητα, για να μην βαριόμαστε. Να μην βαριόμαστε. Ναι, έχετε δίκιο. Ναι, είναι λυπηρό όμως ότι στο επίκεντρο πάντοτε είναι αυτές οι έννοιες και της δημοκρατίας, αλλά και την άλλη της εξουσίας, και από την άλλη μεριά της δικαιοσύνης, και στο τέλος της ημέρας μπερδεύονται και τα τρία και δεν έχουμε και αποτέλεσμα. Ναι, αλλά όμως ο Αριστοφάνης έχει την μαεστρία, τη δύναμη, το ταλέντο και την εξυπνάδα να φτιάχνει αυτές τις υπέροχες ουτοπίες, στιγμιαία να φεύγουμε, να πηγαίνουμε σε τόπους μη τόπους, να αλλάζουμε τα πράγματα στιγμιαία και μετά να χορεύουμε, να διασκεδάζουμε και να χοροπηδάμε παρέα με τον Βάκχο και τον Διόνυσο, να πίνουμε κρασί, να ερωτευόμαστε και να γυρίζουμε ωραία στην πραγματικότητα. Χαίρομαι πάρα πολύ. Μία παράσταση 2 Ιουλίου και 3 Ιουλίου, κυρίες και κύριοι, στο Αρχαίο Θέατρο Κουρίου. Μπορείτε να προμηθεύεστε τα εισιτήριά σας από το Sold Out Ticket και στο 7024-14 οι πληροφορίες για να πάρετε όλα όσα χρειάζεστε για να κλείσετε και τα εισιτήριά σας. Σε μετάφραση, λιμπρέτο και μουσική του κυρίου Κραουνάκη, σε σκηνοθεσία της Μαριάννας Κάλμπαρη. Με αγγλικούς υπέρτιτλους επίσης, αγαπητέ κύριε Κραουνάκη. Μάλιστα. Έλατε. Μιλήστε μας λίγο για αυτή την παρέα, αν θέλετε. Και όλο αυτό το ταξίδι μέχρι και το ανέβασμα αυτής της εξαιρετικής παράστασης επί σκηνής. Λοιπόν, καταρχήν να σου δώσω ένα φιλί, ένα αέριο αγαπημένο μου, Λουκά. Σας ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω όλους τους συνεργάτες που συντρέχουν αυτή τη στιγμή αυτή την επικοινωνία με τους τρεις μας. Για μένα, φέτος ειδικά, που το γλεντάμε κυριολεκτικά, είμαστε απαλλαγμένοι από την αγωνία του αποτελέσματος. Έχουμε πολύ μεγάλη χαρά που ανοίγουμε το Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος στην Κύπρο. Για μένα είναι ένας λόγος παραπάνω, γιατί ο Χρήστος Γεωργίου που το διευθύνει είναι πάρα πολύ φίλος μου πολλά χρόνια. Καμαρώνω που είναι στη θέση αυτή. Και που ήθελα πολύ να κάνουμε αυτή την παρουσία, είναι η πρώτη μας έτσι έξοδος με διαβατήριο που λένε. Ναι. Αυτό ήταν ένα όνειρο δικό μου πολλών ετών. Να κάνω έναν Αριστοφάνη ο οποίος να μιλήσει με νότες. Ένα έργο που το αγαπάω πάρα πολλά χρόνια για πολύ συγκεκριμένους λόγους, γιατί είναι έργο ανατροπής. Είναι βαθύτατα πολιτικό, στοιχηματίζει αυτός ο πρόγονος την πιθανότητα μιας σοσιαλιστικής λύσης στα χρόνια εκείνα, τη δίνει, το έργο θεωρείται φεμινιστικό, αυτό είναι λάθος. Οι γυναίκες είναι υποχρεωμένες να ντυθούν άντρες, γιατί δεν επιτρέπεται τότε στις γυναίκες να ψηφίζουν. Μάλιστα. Η Πραξαγόρα έχει άντρα αυτόν τον δεξιούλη, να πούμε. Κύριο, του παίρνει τα ρούχα του, ντύνεται μαζί με τις φίλες της και πάνε σαν άντρες, αφού κάνουν μια πάρα πολύ αστεία πρόβα, όπου καμία από τις φίλες δεν τα πολύ καταφέρνει και τελικά αναλαμβάνει στην πρώτη σκηνή να μας δειγματίσει αυτή τι περίπου θα πει στη Βουλή. Μάλιστα. Μετέφρασα καταρχήν όλο το έργο, βασιζόμενος πάρα πολύ στους ρυθμούς του κειμένου του αρχαίου, και από εκεί πήρα πάρα πολλές ιδέες. Πάτησα εκεί για να κάνω το λιμπρέτο.
και μαζί με τη Μαριάννα Κάλμπαρη που έκανε την υπέροχη αυτή πολύ θεατρική σκηνοθεσία, πολύ μυσταγωγική θεατρική σκηνοθεσία, όταν αποφασίσαμε να κάνουμε τις αναγκαίες περικοπές για να μείνει το φιλέτο του λιμπρέτου καθαρό, αποφασίσαμε δυναμικά να σφάξουμε τα αστιάκια. Αυτό τι έκανε, αυτό πέταξε στην επιφάνεια την πολιτική γραμμή του έργου, ενώ τα αστεία εξακολουθούν να υπάρχουν. Ένα άλλο, πιστεύω, μια άλλη αρετή της παραστασής μας είναι ότι εκτός από τους δύο βασικούς μας ήρωες, την Πραξαγόρα και τον άντρα της, τον Βλέπυρο, η τρομερό ντουέτο, η Σοφία με τον Χριστόφορο, φτιάξανε ένα ζευγάρι αριστοφανικό εξαιρετικά υψηλών προδιαγραφών. Εγώ πιστεύω και θα το πω και έχω το δικαίωμα να το πω, ότι μετά από τις ερμηνείες τους θα είναι πάρα πολύ δύσκολο για πάρα πολύ κόσμο να ξαναπαίξει τους ρόλους αυτούς. Δηλαδή στιγματίζουν τη γραμματεία των ρόλων με πολύ ψηλές ερμηνείες. Μάλιστα. Πιστεύω ότι η μουσική βοήθησε όλο το έργο να τυναχτεί διονυσιακά σε ένα επίπεδο που δεν θα ήταν εύκολο να γίνει αν όλο ήταν πρόζα, ας πούμε. Μιλήσανε πάρα πολύ, γραφτήκανε καταπληκτικά πράγματα για όλους μας. Αυτό που εμένα αυτή τη στιγμή μου κάνει πάρα πολύ κέφι είναι ότι ξαναβλέποντας το έργο στις πρόβες έχω τη χαρά ότι πετύχαμε κάτι που μπορεί και αφήνουμε πίσω ένα έργο που εγώ τουλάχιστον από τη μεριά μου πιστεύω ότι και μετά το θάνατό μου θα μπορούν κάποιοι άνθρωποι να το ξαναπαίξουν. Παρακαλώ, η καλή σας είναι στο κοντρόλ. Πάμε να παρακολουθήσουμε το διαφημιστικό της παράστασης. Ευχαριστίες στην Έλενα Γιώργαλου για όλη τη βοήθεια σε τεχνική υποστήριξη και υλικό σήμερα. Δημοκρατία σε παρακμή, γυναίκες εν δράση. Εκκλησιάζουσε στο Αριστοφάνη η λαϊκή οπερέτα από το Θέατρο Τέχνης Καρολουκούν και την Εθνική Λυρική Σκηνή. Λιμπρέτο μουσική, Σταμάτης Κραουνάκης. Σκηνοθεσία, Μαριάννα Κάλμπαρη. Εκκλησιάζουσες, Αρχαίο Θέατρο Κουρίου, Παρασκευή 2 και Σάββατο 3 Ιουλίου. Διεθνές Φεστιβάλ Αρχαίου Ελληνικού Δράματος. Πληροφορίες 7024-14 και GreekDramaFest.com. Χορηγός επικοινωνίας, RIC. Εισιτήρια στο Sold Out Tickets, χορηγός επικοινωνίας η κρατική τηλεόραση της Κύπρου. Κύριε Σταπόγλη, πολιτική και πολιτική, ήτα και όμικρον γιώτα, θα λέγατε ότι όσοι ασχολούνται αποκτούν με αυτήν και μια άλλη συμπεριφορά και ότι η τέχνη τελικά είναι πολιτική όπου κανείς λέει αυτά που θέλει ελεύθερα. Δεν θα τολμήσω να γενικεύσω, θα μου το επιτρέψετε αυτό. Παρακαλώ, ελάτε. Συγκεκριμένα. Γιατί φοβάμαι ότι θα πάρει έτσι αυτός ο εξκαφέας, θα πάρει πολύ κόσμο μαζί του. Ναι, είναι αλήθεια. Δεν θέλω να πω ότι όποιος ασχολείται με την πολιτική πέφτει σε πολύ τυπικά κλασικά, θα έλεγα αναμενόμενα, θα έλεγα λάθη. Mm. Η εξουσία είναι πάντοτε για μένα το μεγάλο δέλεαρ. Αυτό δεν είναι η πολιτική. Η πολιτική είναι μια πολύ μεγάλη τέχνη. Ναι. Έτσι. Και αυτή είναι μια τέχνη η οποία έχει σκοπό να υπηρετεί στο λαό. Η εξουσία είναι ένα αφροδισιακό δυστυχώς και εκεί την πατάμε. Όποιοι την έχουν πάρει, ευτυχώς εγώ δεν είχα σχέση με την εξουσία στη ζωή μου, μέχρι στιγμής δεν ξέρω τι με περιμένει άλλο. Θέλω να πω ότι αυτός ο τύπος που μου χάρισε ο Σταμάτης, μας χάρισε ο Αριστοφάνης πρώτα και εμένα μου τον χάρισε ο Σταμάτης, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος εκπροσωπεί ό,τι πιο θεμελιωμένο υπάρχει, που όμως στηρίζεται όλη του η άποψη για τα πράγματα στην ανθρώπινη φύση. Σε όλες τις ατέλειες της ανθρώπινης φύσης. Ενώ αυτό που έρχεται να κάνει η Πραξαγόρα είναι να φέρει κάτι τελείως καινούριο, τα επιχειρήματα που της προβάλλει στην ουσία της λένε καλά, αλλά αυτό θα αντέξει όμως. Θα τα καταφέρει αυτή η ιδέα να προχωρήσει και να γίνει πραγματικότητα. Ευτυχώς με βάση το Αριστοφάνιο αυτό συγκλονιστικό πνεύμα, η Πραξαγόρα έχει πάντοτε πολύ καλές αποστομωτικές απαντήσεις που δεν τους λείπει και το χιούμορ, σας ομολογώ. Ναι. Και βέβαια αυτή η συγκεκριμένη Πραξαγόρα που έχω εγώ δίπλα μου, που ξέρετε όλοι δεν περιμένετε από μένα να ακούσετε ότι είναι μια πολύ σπουδαία ηθοποιός,
Και αυτό ίσως ήταν και ένα από τα πολύ δύσκολα πράγματα που είχα εγώ να αντιμετωπίσω με την καλή έννοια. Με την έννοια ότι πρέπει να σταθώ σε ένα ύψος σε αυτά τα πράγματα. Βέβαια. Και εγώ είμαι ένας λυρικός καλλιτέχνης. Δηλαδή, ο Σταμάτης, το άλλο δώρο που μου έκανε, με πέταξε σε μια καινούργια αρένα με πολλές προκλήσεις και πολύ αγαπητή σε μένα. Και όπου είχα να αντιμετωπίσω ανθρώπους, και όχι μόνο τη Σοφία, μιλάω για την Ιωάννα τη Μαυρέα, για την Κατερίνα τη Λυπηρίδου, μιλάω για τα παιδιά της Σπύρα Σπύρα που με το Σταμάτη έχουν μεγάλη θεατρική πείρα να πείξει. Και θεωρώ λοιπόν ότι αυτός ο Κυριούλης, για να ξανάρθω στην αρχική σας ερώτηση, είναι πολύ χαρακτηριστικό το ότι στο βλέμμα του μέσα υπάρχει το ναι, αλλά εγώ ξέρω ότι ο άνθρωπος θα τα διαλύσει όλα λόγω της ατέλειάς του. Μάλιστα. Αυτός ο λίγο δεξιούλης, όπως είπε ο κύριος Καρουνάκης. Ναι, σήμερα έτσι θα τον λέγαμε, νομίζω. έως και πολύ δεξιούλης. Μάλιστα. Δεν σας επέλεξε τυχαία, είμαι σίγουρος, ο κύριος Καρουνάκης. Δεν θα μιλήσω εκ μέρους του, αλλά θα αναφέρω στους φίλους τηλεθεατές ότι ο κύριος Ταμπόγλης είναι ένας Έλληνας βαθύφωνος που έχει διαπρέψει σε πολλά λυρικά θέατρα του εξωτερικού και όχι μόνο. Να πω κάτι εδώ. Ελάτε, κύριε Καρουνάκη, παρακαλώ. Όταν κάναμε το casting. Καταρχήν είναι ευκαιρία να ευχαριστήσω τον διευθυντή της Λυρικής που μου έδωσε την κλωτσιά για να το κάνω τελικά. Μάλιστα. Το έργο. Είπα το όνομα του Χριστόφορου και μου είπανε «Αχ, είναι δύσκολος, θα έχει, πώς το λένε, απαιτήσεις κλπ». Ναι. Έτσι λένε τις περισσότερες φορές αυτούς που κάνουν τη δουλειά τους σωστά, ξέρετε. Το ίδιο μεσημέρι που τον πήρα στο τηλέφωνο, γιατί δεν τους άκουσα, ούτε φοβήθηκα, έκανα κάτι που κάναν οι παλιές θεατρίνες όταν θέλανε κάποιον, και του είπα «Αγάπη μου, θέλω να κάνεις ένα πράγμα, να σου στείλω, να το διαβάσεις». Γιατί είναι αρκετά τολμηρό αυτό που κάνει. Δεν θέλω να σας πω, να περάσουμε ωραία. Να το δείτε. Θα το δούμε, άμε. Είναι πολύ τολμηρό αυτό που κάνει για τα μέτρα ενός λυρικού καλλιτέχνη. Βέβαια. Που έχει τα εύσημα, ας πούμε, από τις όπερες, τις παγκόσμιες κτλ. Να τολμήσει να κάνει αυτή τη σκηνή με αυτόν τον τρόπο που την κάνει. Και μου είπε πολύ φυσιολογικά «Βεβαίως, στείλτο μου». Και μετά από λίγο μου λέει «Βεβαίως, θα το κάνω». Τόσο δύσκολος ήταν τελικά. Λοιπόν, θέλω να το πω, γιατί καμιά φορά στη δουλειά αυτή την υπέροχη, η Σοφία ήταν μέσα μου από την ώρα που το έγραφα. Άκουγα τη φωνή της την ώρα που το έγραφα. Και είμαστε και πάρα πολλά χρόνια, της το χρώσταγα μια ολόκληρη ζωή, πιστεύω. Αλλά εδώ με τον Χριστόφορο, και δεν είναι μόνο αυτό με τον Χριστόφορο, έχουμε πολύ ωραίους ρόλους που συνήθως οι μεταφράσεις και οι διασκευές και οι παραστάσεις τους εξοφλούσαν σε μικρά αστιάκια. Ο Χρέμης, ας πούμε, όπου κάνει μια πολύ ωραία δημιουργία ο Γεροντίδης μας. Η πρώτη γριά της Μαυρέα, τεράστια. Ο χορογράφος μας, ο Θοδωρής ο Πανάς, η σκηνογράφος μας, η Χριστίνα η Κάλμπαρη που μας το έλυσε με καταπληκτικές λύσεις. Πολύ πολύ μίνιμαλ και πολύ δυναμικά. Και βεβαίως τα παιδιά μας, οι τρεις μουσικοί που είναι σαν μεγάλη ορχήστρα. Μάλιστα. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Χαίρομαι πάρα πολύ για αυτό το τελικό αποτέλεσμα, το οποίο επί σκηνής θα είναι στο Αρχαίο Θέατρο Κουρίου στις 2 και 3 Ιουλίου. Sold out tickets για την προμήθεια των εισιτηρίων σας, αλλά και για τις πληροφορίες στο 7024-14. Αυτή η έναρξη της φετινής διοργάνωσης του Διεθνούς Φεστιβάλ του Αρχαίου Ελληνικού Δράματος εδώ στο νησί μας. Αγαπητή κυρία Φιλιππίδου, οι αρχαίοι Έλληνες και ειδικά η Αθηναϊκή Δημοκρατία έδιναν θεμελιώδη σημασία σε αυτή την ατομική συμμετοχή και στην ανάληψη ευθύνης, αλλά και στη δραστηριοποίηση όλων για το κοινό καλό. Πήραμε κάτι από το παράδειγμά τους ως σύγχρονοι Έλληνες, θα λέγατε. Νομίζω ότι αυτά είναι τα βασικά, βασικές αξίες, τα βασικά θέματα με τα οποία πρέπει πάντα να είμαστε σε καλή σχέση. Όχι όλοι οι άνθρωποι, όπως πάντα, μέσα στους αιώνες, υπάρχει ένα 10-20% μπορεί να είναι και 2%,
δεν ξέρω ακριβώς τα στατιστικά, όπου βάζουν πλάτη, πάνε τα πράγματα μπροστά και από πίσω, τσαλαβουτώντας, τσαλαπατώνας, πάνε και οι άλλοι. Εγώ νομίζω, ναι, από πάντοτε υπάρχουν και άνθρωποι που αγωνίζονται για αυτές τις βασικές αξίες και χωρίς αυτούς τους ανθρώπους δεν θα πηγαίνανε τα πράγματα. Ναι. Εγώ πιστεύω σήμερα ότι ο Σταμάτης Καραουνάκης και ο θείος ο μεγάλος ανήκουμε σε αυτή τη μικρή κατηγορία. Χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Το λέω με πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση και πολύ μεγάλη περηφάνεια που είμαι και εγώ μέσα σε αυτό το θείασο. Χαίρομαι γι' αυτό. Συγκινούμε που το λέω. Και χαίρομαι που το ακούμε από εσάς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Παρακαλώ η καλή συνάδελφη στο Control, το δεύτερο διαφημιστικό σποτ για τις εκκλησιάζουσες. Το Θέατρο Τέχνης Καραλουκούν και η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζουν την εξαιρετικά αυτή αιχμηρή και άκρος επίκαιρη κωμωδία του Αριστοφάνη Εκκλησιάζουσες σε μια πρωτότυπη εκδοχή σύγχρονης λαϊκής οπερέτας σε μετάφραση λιμπρέτο και μουσική του αγαπητού μας κύριου Σταμάτη Κραουνάκη και σκηνοθεσία Μαριάννα Σκάλπαρη. Και τι κάνουν σε μια εποχή απόλυτης πολιτικής και κοινωνικής παρακμής, όπου η διαφθορά και οι ανισότητες έχουν ξεπεράσει κάθε όριο, οι γυναίκες με πρωτοβουλία της Πραξαγόρας αποφασίζουν να αντιδράσουν δυναμικά. Κύριε Κραουνάκη, Σοφία Φιλιππίδου, Χρήστος Γεροντίδης, Σάκης Καραθανάσης, Κώστας Μπουγιώτης, Γιώργος Στιβανάκης, Κατερίνα Λυπηρίδου, Ιωάννα Μαυρέα και Χριστόφορος Ταμπόγλης, μαζί με όλη την ομάδα πίσω από τη σκηνή. Είμαι σίγουρος ότι είστε πάρα πολύ υπερήφανος για το τελικό αποτέλεσμα, αλλά και για όλους αυτούς τους νέους ανθρώπους, τους οποίους πάντοτε δίνετε θέση και βήμα. Και αυτό σας τιμάει ιδιαίτερα. Είναι ίσως από τις πάρα πολύ λίγες φορές στην καλλιτεχνική μου ζωή που με αποζημιώνει τόσο πλουσιοπάροχα μέσα κάτω από την υπογραφή του Κούν, του Καρόλου Κούν, μέσα στο χώρο που γεννήθηκε το μεγαλύτερο μέρος του ελληνικού θεάτρου, παίρνω αυτό το δώρο. Να επισημάνω κάτι, γιατί είδα ότι στο σποτ αυτό έχει κάποιες εικόνες δικές μου. Είναι από τη μοναδική συμμετοχή μου πέρσι στο Ηρώδιο. Ναι. Στη φετινή έξοδο της παράστασης έχω αντικατασταθεί επάξια στην παράβαση τη μικρή συμμετοχή που είχα από το Βάιο Πράπα και στη δεύτερη γριά, θα το πω Χριστόφορε, είναι... Ο κύριος Ταμπόγλης. Του δώσατε και διπλό ρόλο. Ναι, έχει αντικαταστήσει και είναι και πολύ καλύτερος από μένα. Ο Χριστόφορος. Όχι, καλύτερος όχι, αλλά... Εχθές έκανε την... Αλλιώτικος πάντως. Μάλιστα. Είσαι άλλη κυρία. Πάμε παρακαλώ, η καλή συνάδελφη στο Control και στο φωτογραφικό υλικό της παράστασης. Στο επόμενο βίντεο. Και ναι, χθες την πρόβα ματσάκησε, ήταν υπέροχος. Χαίρομαι. Παρακαλώ, έχω χαρά πολύ μεγάλη που παίξουμε στο Κούριο. Στο θα Κούριο. Ξετρελαθούν τα παιδιά. 2 και 3 Ιουλίου. Παρακαλώ, η συνάδελφη στο Control.
ζωντανοί 3.000 χρόνια μετά να πούμε το ποίημα. Δεν νικήκαμε! Αγαπητή κυρία Φιλιππίδου, έρχομαι κοντά σας. Πράγματι, ναι, νικήκαμε. Γιατί αυτός ο λαός και γενικά το ελληνικό έθνος έχει ξεγελαστεί από υποσχέσεις τους τελευταίους χρόνους. Εντάξει, αλλά τη στιγμή που δίνεται ένας αγώνας και κερδίζουν οι αγωνιζόμενοι και οι αγωνιζόμενες, μπορούν να κραυγάζουν, ναι, νικήκαμε. Δεν έχει σημασία ότι μετά η πραγματικότητα σε προσγειώνει. Ναι. Δεν έχει σημασία ότι η εξουσία σε χαλάει. Σημασία έχει ότι μπορείς να φωνάξεις ναι, νικήκαμε, να χαρείς, να χοροπηδήσεις, να διασκεδάσεις. Είπαμε, είναι βαξικό, διουσιακή χαρά. Χαίρομαι τόσο πολύ. Από εκεί και πέρα έχει την πραγματικότητα. Τι να κάνουμε, ο άνθρωπος μέσα στους αιώνες έχει κάνει τα πιο σπουδαία και τα πιο ποταπά. Ναι. Είναι μια φορτηγή θέση. Και χαίρομαι τόσο πολύ. Αλλά πρέπει να μην σταματάμε να αγωνιζόμαστε. Ναι, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Κάποια στιγμή να πούμε ναι, νικήκαμε και πράγματι να έρθει η ουτοπία να γίνει η πραγματικότητα. Ναι. Να είναι όλα ωραία και καλά. Το σημαντικό είναι να προσπαθούμε. Να προσπαθούμε για μια καλύτερη κοινωνία. Ας μείνουμε εκεί. Ναι. Δεν είναι όλα μαύρα. Υπάρχουν υποχρώσεις. Ακριβώς. Ακριβώς. Στο Αρχαίο Θέατρο Κουρίου, λοιπόν, 2 και 3 Ιουλίου, με αγγλικούς υπέρτιτλους, αυτές οι εκκλησιάζουσες οι υπέροχες του Αριστοφάνη, η Λαϊκή Οπερέτα, σε λιπρέτο του κυρίου Κραουνάκη. Τα εισιτήριά σας στο Sold Out Tickets και στο 7024-14 για τις πληροφορίες τις οποίες χρειάζεστε. Κυρία Σταμπόγλη, μέσα από αυτό το ρόλο, αλήθεια, πρέπει σίγουρα να προβληματιστήκατε μελετώντας τον, αλλά και ίσως να κερδίσατε κάποια πράγματα, δεν ξέρω, λέω τώρα. Κέρδισα πάρα πολλά πράγματα. Αυτό να είναι ξεκάθαρο. Καταρχάς πρέπει να σας πω ότι αυτός ο άνθρωπος που τον βλέπω τώρα εγώ κάτω αριστερά μου, δεν ξέρω πώς τον βλέπετε εσείς, μου έγραψε ένα πάρα πολύ δύσκολο μονόλογο, ο οποίος είναι περίπου 14 λεπτά. 14 λεπτά... Νομίζω μαζί με το σόλο βιολοντσέλο είναι όλη η άρια του Φιλίππου, το Έλα Τζαμάι Μαμό από τον Ντον Κάρλο του Βέρντι. Είναι ένα τεράστιο πράγμα για έναν τραγουδιστή. Αυτά είναι 14 ατόφια τραγουδισμένα λεπτά και γραμμένα όχι εύκολα για τη φωνή, πάρα πολύ όμορφα όμως. Και πάρα πολύ κοντά σε αυτό μέσα, στο βάθος αυτού που λέει και ο τρόπος που το λέει. Θα σας πω ένα χαρακτηριστικό, αν μου επιτρέπετε, αν έχω χρόνο. Ελάτε. Εγώ ξεκίνησα αυτές τις πρόβες και δεν έβρισκα τίποτα το αστείο όσο όλο αυτό που έκανα. Τίποτα. Έλεγα, θα αποτύχω. Τελείως δεν πειράζει. Είναι η ευκαιρία μου να αποτύχω. Δεν είναι και η σειρά μου. Δεν το δικαιούμαι και εγώ μια φορά. Βλέπετε πώς αντιδράει. Τον βλέπετε. Τον αντιδράει. Βλέπω, ναι. Και ξέρετε τι έγινε. Και φτάνουμε στο Ηρώδιο. Που ήταν η πρώτη παράσταση και με συγκινήσατε πάρα πολύ. Ξέχασες. Ποιο Ηρώδιο. Ξέχασες. Στο πρώτο σου πέρασμα. Τι γέλιο έπεσε. Ναι, όμως το πρώτο πέρασμα εγώ δεν το μετράω, γιατί είμαστε εμείς. Εγώ λέω ο κόσμος τώρα. Αν ο κόσμος δεν το αυτό, ναι. Και βγαίνουμε στο Ηρώδιο και αρχίζω να τραγουδάω αυτό που δεν θα κάνω spoiling, δεν θα πω τι είναι όλο αυτό, γιατί δεν έχει νόημα να χαλάσουμε το θέμα. Σίγουρα. Έτσι. Και αρχίζω να ακούω σιγά σιγά από αυτό το τεράστιο θέατρο να έρχονται κύματα γέλιου όμως, πραγματικά κύματα. Και να λέω, κάτι, αφού ήθελα να κοιτάξω μήπως κάτι συμβαίνει πίσω από που δεν το έχω καταλάβει τόσο πολύ και μπήκα πολύ βαθιά στο να μπορέσω, γιατί ξέρετε η λαϊκή οπερέτα εμένα με συνδέει με τον όρο οπερέτα. Έτσι, αφήνει έξω το λαϊκή, αν θέλετε, με την έννοια του ότι είναι το άλλο μισό, το οποίο ήταν ο καινούργιος κόσμος για μένα. Και εκεί έπρεπε να δοκιμαστώ σε μεγάλες πρόζες. Όπως είπα ήδη, κοντά σε πολύ άξιους ηθοποιούς, έτσι. Και θεωρώ ότι άρχισα να χτίζω σιγά σιγά έναν ρόλο καθαρά στα θέατρα άνθρωπος, ως στόφα έχω από αυτό, και είχα ως συμπλήρωμα το τραγούδι και τη φωνή που είναι το κύριο όπλο μου στην όπερα. Μάλιστα. Και βέβαια. Παρακαλώ καλή συνάδελφη στο Control. Κυρία Φιλιππίδου, θα πάμε να δούμε ένα απόσπασμα από τους καλούς συναδέλφους του TV100 Θεσσαλονίκης και την ιδιαίτερη πατρίδα σας. Εκεί μιλάτε και για την παράσταση και να επανέλθουμε παρακαλώ. Ωραία. Μια
εξαιρετικά αιχμηρή κομμωδία σε μουσική Σταμάτη Κραουνάκη και σκηνοθεσία Μαριάννας Κάλμπαρη φιλοξενήθηκε στο ΚΑΤΑΜ στο Θέατρο Δάσους. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που είμαστε στη Θεσσαλονίκη, με αυτή την παράσταση ειδικά, και με τη Σοφία Φιλιππίδου που είναι Θεσσαλονικιά και είναι στην πόλη της και είναι καταπληκτική πραξαγόρα. Έχει κάνει μια υπέροχη, είναι μια υπέροχη εκδοχή του έργου του Αριστοφάνη σε οπερέτα, σε μορφή οπερέτας, κάτι που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ, και πιστεύουμε ότι είναι ένας άλλος τρόπος αφήγησης αυτής της ιστορίας σήμερα, ένας σύγχρονος τρόπος που ευχόμαστε να τον ευχαριστηθείτε όσο τον ευχαριστηθήκαμε κι εμείς. Σε μια εποχή απόλυτης πολιτικής και κοινωνικής παρακμής, οι γυναίκες με αρχηγό του Πραξαγόρα μεταμφιέζονται σε άντρες και καταφέρνουν να πάρουν την εξουσία. Το επαναστατικό της σχέδιο μοιάζει ιδανικό, στην πράξη όμως θα αποδειχτεί ουτοπικό. Θέλω να σας πω πόσο περήφανη αισθάνομαι που είμαι σε αυτή τη σπουδαία δουλειά του Σταμάτη Κραουνάκη και της Μαριάννας Κάλμπαρη στις Εκκλησιάζουσες και που κάνω την Πραξαγόρα. Την γυναίκα που καταφέρνει με πονηρία, εξυπνάδα, με ρητορική δυνότητα και με πολλά άλλα προσόντα γυναικεία να πάρει την κυβέρνηση στα χέρια της, να κάνει, να καθιδρύσει κοινοκτημοσύνη και φυσικά να γελιοποιηθεί στο τέλος όπως πάρα πολλοί που έχουν την εξουσία στα χέρια τους. Αυτό με ιντριγκάρει. Μου αρέσει πολύ που λέω τα υπέροχα τραγούδια που έγραψε ο Σταμάτης Τραγουδάκης και χαίρομαι πολύ που κάναμε μεγάλη επιτυχία στο Ηρώδιο. Τη μετάφραση, λιμπρέτο και μουσική της οπερέτας υπογράφει ο Σταμάτης Κραουνάκης. Στο ρόλο Πραξαγόρα η κυρία Φιλιππίδου, λοιπόν, την οποία πιθανόν να έχουμε χάσει ηχητικά, αντιλαμβάνομαι. Έρχομαι κοντά σας, κυρία Σταμπόγλη. Νομίζω ότι στο τέλος, τελειώνοντας την παράσταση, τον κύριο Κραουνάκη τον αφήνω πάντοτε, γιατί θεωρώ ότι αυτή η πλευρά, η πάνω και η κάτω, είναι στο ίδιο στούντιο και συντονίζουμε όλο το υπόλοιπο κάθε φορά. Νομίζω ότι στο τέλος της παράστασης, πέραν από την κούραση, κάθε φορά νιώθετε ακόμη και πιο πλήρης και πιο γεμάτος. Είναι πολύ αλήθεια αυτό. Σε αυτό συγκεκριμένα το έργο, πήρα πάρα πολλών τύπων συγκινήσεις. Ναι. Θέλω να πω ένα πράγμα που το είπε ήδη ο Σταμάτης, αλλά για μένα είναι πολύ διαφορετικό. Και το έγραψα κάποια στιγμή σε αυτά τα μέσα που όλοι δημοσιεύουμε λίγο μια μικρή ή μεγάλη μπούρδα ή μια μικρή ή μεγάλη σοβαρότητα. Για μένα ήταν πολύ σημαντικό το ότι συνεργάστηκα με το Θέατρο Τέχνης και πραγματικά, ενώ μπήκα πολύ ανέμελα στην Οδό Φιλίχου για την πρώτη πρόβα, και είναι πολύ πιθανό να συγκινηθώ τώρα που σας το λέω αυτό. Όταν βρέθηκα απρόσμενα κάτω από τη μεγάλη αυτή γνωστή φωτογραφία του Κουν που είναι με το τσιγάρο στο χέρι και είναι έτσι λίγο τρουακάρ, ένιωσα πραγματικά τόσο μεγάλο δέος που είπα ότι είναι εφάμιλο με το όταν πέρασα τις πόρτες από πολύ μεγάλα θέατρα που έτυχε στη ζωή μου να είχα να αξιωθώ να τις περάσω. Αυτή ήταν μια πολύ μεγάλη συγκίνηση και επίσης θέλω να σας πω ότι τελειώνοντας αυτό το έργο, ενώ έχει πολύ γέλιο, χτίζεται με έναν αριστοτεχνικό τρόπο όλη αυτή η εξαιρετική αποδόμηση την οποία η Σοφία περιέγραψε πριν λίγο στη συνέντευξή της που δεν είχα ακούσει, ομολογώ, έχει τόσο πολύ μεγάλα σημεία ατόφιας ανθρωπιάς και συγκίνησης που εγώ βγαίνω πραγματικά, λέω μία μόνο φράση στο τέλος μετά τη Θεραπενίδα, δηλαδή στο φινάλε του έργου πια, που είναι τόσο καλογραμμένη και τόσο συγκινητική και το ίδιο το φινάλε είναι τόσο ανθρώπινο που πραγματικά όταν πηγαίνω, φτάνω στο καμαρίνι είμαι σε κατάσταση βαθύτατης συγκίνησης και θεωρώ μιας προσωπικής μου ολότητας. Χαίρομαι γι' αυτό που ακούω. Κυρία Φιλιππίδου, μέσα από αυτό το μουσικά πάντα κώδικα και το λιμπρέτο του αγαπητού κυρίου Κραουνάκη, αντιλαμβάνομαι ότι αναδεικνύονται τόσο η πολιτική, αλλά όσο και η βαθιά αυτή ποιητική πλευρά της αριστοφανικής κωμωδίας. Έτσι. Οπωσδήποτε.
Οπωσδήποτε, γιατί δεν μπορεί ένας καλλιτέχνης σαν τον Σταμάτη Καρουνάκη και μια σκηνοθέτρια σαν την Κάλμπαρη και καλλιτεχνική διευθύντρια να παρακάμψει το λυρικό στοιχείο του μεγάλου ποιητή Αριστοφάνη. Και ήταν ευτυχώς που ενώ στοχεύουν στην πολιτική σάτυρα, ταυτόχρονα αναδεικνύουν με την ευαισθησία τους και το μεγάλο ταλέντο τους την λυρικότητα. Μάλιστα. Γι' αυτό υπάρχει μεγάλη ισορροπία σε αυτή την παράσταση, γιατί έγινε πολλή δουλειά πριν. Έγινε δουλειά με αγάπη και από το Σταμάτη και από την Μαριάννα Κάλμπαρη. Επομένως, από εκεί προκύπτουν τα δάκρυα του αγαπημένου μου Χριστόφορου Σταβόγλη, που είμαι τόσο χαρούμενη που είμαι μαζί του στη σκηνή. Νομίζω μετά από αυτό το ντουέτο, αν μας δείτε, και βέβαια, δεν θα μπορέσετε να ξαναδείτε άλλη πραξανόρα. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Όχι, όχι, πάντοτε θα γίνεται αναφορά σε εμάς τους δυο, να το δείτε. Παρότι ιδανικό στη θεωρία, αυτό το επαναστατικό σχέδιο της πραξαγόρα, στην πράξη θα αποδειχθεί τελικά ουτοπικό ή τελικά θα είναι και λειτουργικό, ναι, αγαπητή κυρία Φιλιππίδου? Κοιτάξτε, επειδή ο Αριστοφάνης την παίζει την εξουσία στα δάκτυλα, βάζει την πραξαγόρα, ενώ την σατιρίζει το γυναικείο φύλο και το γελιοποιεί, την βάζει να παίρνει την εξουσία και λέει στους άντρες, κοιτάξτε τι θα πάθετε εάν συνεχίσετε να μείνετε στα σπίτια σας, κοιτάξτε τι θα σας κάνουν οι γυναίκες, που έτσι κι αλλιώς εγώ δεν τις πάω και πολύ, αλλά θα πάρουν την εξουσία και μετά οι γριές θα κοιμώνται με τα τεκνά. Δηλαδή, κοιτάξτε τι ανατροπές φοβερές κάνει, δηλαδή. Να μας τρελάνει ο άνθρωπος εντελώς. Νομίζω... Τέλος πάντων, εμείς τον αγαπάμε και τον Αριστοφάνη και τον υπηρετούμε. Νομίζω ότι είναι αυτή η τρέλα που χαρακτηρίζει αυτό το κωμικό του σύμπαν. Έτσι, ναι, είναι, ναι, κυρία Φιλιππίδου. Ναι, ναι. Είναι ιδιοφυής. Είναι δαιμόνιος. Είναι ιδιοφυής και δαιμόνιος, ορθόν. Παρακαλώ, η καλή συνάδελφη στο κοντρόλ. Πάμε και στο επόμενο απόσπασμα του βίντεο από την παράσταση Εκκλησιάζουσης. Διαδοχικές κωμικοτραγικές καταστάσεις 2 και 3 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Κουρίου
Κυρίες και κύριοι, sold out tickets και στο 7.024.14 με αγγλικούς υπέρτιτλους. Κυρία Φιλιππίδου, θα λέγατε ότι ο Ευρυπίδης, αν ζούσε ο αρχαίος, θα ήταν ευτυχής, γιατί θα είχε και άφθονο υλικό για τον καμβά των τραγωδιών του σήμερα. Ή θα άλλαζε και αυτός και θα αλλοιωνόταν όπως όλοι μας. Σε εισαγωγικά το λέω και με την καλή έννοια. Μου αρέσει αυτό το άλμα που κάνετε τώρα και βάζετε να μαλώνουν τον Ευρυπίδη με τον Αριστοφάνη. Ναι, ελάτε, είδατε, το βλέπω και εγώ με αυτή την χιουμοριστική διάθεση. Εσύ είσαι μέγας σατυρικός δημοσιογράφος. Συγχαρητήρια, κύριε Χαμάτσο, λοιπόν. Σας ευχαριστώ, κυρία Φιλιππίδου. Ναι, πιστεύω ότι ως μεγάλοι συγγραφείς και ανταγωνιστές, πιστεύω ότι ναι, και ο Αριστοφάνης θα ήθελε να σατυρίσει τον Ευρυπίδη και ο Ευρυπίδης δεν θα καθόταν φρόνημα, αυτό πιστεύω. Και έτσι προχωράει η τέχνη, έτσι προχωράει η ζωή, οι ανθρώπινες σχέσεις, οι οικογένειες, τα ζευγάρια, τα αντρόγυνα. Δεν γίνεται αλλιώς. Είναι ανιαρό, τέλος. Ναι. Έχετε δίκιο. Και είναι αυτό που κάνει ενδιαφέρον να ξυπνάμε το πρωί και να προσπαθούμε για κάτι καλύτερο. Κύριε Καρουνάκη, είμαι σίγουρος ότι θέλετε να σχολιάσετε απόλυτα. Κοιτάξτε, υπάρχει μία φράση που είναι μέσα στις προγραμματικές δηλώσεις της Πραξαγόρας. Ναι. Που εμένα με συγκινεί πάρα πολύ. Λέει, ελάτε να φτιάξουμε μία σύραγγα, να γκρεμίσουμε τους τοίχους, να ενώσουμε τα σπίτια, να φτιάξουμε μία σύραγγα, να δούμε, να ενώσει αυτό που ζούμε, αν αξίζει για ζωή. Για μένα, σε αυτή τη φράση, επικεντρώνεται το μεγάλο ερωτηματικό των σύγχρονων πολιτών της κοινωνίας μας. Επειδή και η πανδημία μας έκανε πάρα πολύ επιθετικούς και πάρα πολύ επιφυλακτικούς, άραγε την ώρα που θα ενώσουμε τα σπίτια μας, αυτό που θα νιώσουμε σαν κοινό αίσθημα γιορτής. Ας πάμε από τη γιορτή πρώτα. Μάλιστα. Θα αξίζει να μας πιστοποιήσει ότι η ζωή που ζούμε είναι μια ζωή καλή. Προβληματισμός σε αυτό το ερώτημα. Στον καθένα ξεχωριστά από μας, θα έλεγα. Έχει πολλά βαθιά πηγάδια το έργο αυτό. Σαφέστατα. Και διαφορετικές απαντήσεις για τον καθένα επίσης. Έχει πολλά. Αγαπητέ μου, κύριε Κλώνα. Γιατί ήμασταν λιγάκι και με τη Σοφία και με τον Χριστόφορο και με τη Μαριάννα. Και τώρα είδα τις φωτογραφίες και θυμήθηκα ότι ξεχάσαμε τη μαγική σύμπραξη της Φωτής Τριάς μας, της μεγάλης καλλιτέχνητας, της Στέλλας Κάλτσου, η οποία έσκησε κυριολεκτικά, έφτιαξε κόσμους μεγάλους με τα φώτα της. Ήμασταν συνέχεια στο ερωτηματικό για πάρα πολλά σημεία του έργου, μέχρι να αποφασιστεί. Ειδικά με τη Σοφία είχαμε ολονύχτιες συζητήσεις για σημεία αντίδρασης του χαρακτήρα της. Μάλιστα. Και αυτό πιστεύω ότι ήταν και για μένα τουλάχιστον οπωσδήποτε, εκτός από την πολύ πολύ δουλειά που είχα να φέρω εις πέρας, ήταν από τα μεγάλα κέρδη οι κουβέντες που γίνανε ανάμεσά μας όσο δουλεύαμε το έργο. Το έργο, μάλιστα. Παρακαλώ, η καλή συνάδευση στο κοντρόλ. Ακόμη ένα διαφημιστικό με φωτογραφίες στην παράσταση. Yeah.
Απόψε να μας φτιάξει ανοίχτε τα παράθυρα να μην καλογερνά να σμίξουν τα παράτερα στου έρωτα την πράξη κι ας φανερώσει σάτυρα την πιο κρυφή αμμουδιά. Να σμίξουν τα παράθυρα στου έρωτα την πράξη κι ας φανερώσει η σάτυρα Ένα πολύ πολύ μικρό δείγμα του τι θα απολαύσουμε στις 2 και 3 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Κουρίου, στις Εκκλησιάζουσες στο Αριστοφάνη, αυτή τη λαϊκή οπερέτα, σε λιμπρέτο του κυρίου Κραουνάκη και από τη λαϊκή οπερέτα και το Θέατρο Τέχνης Καρολουκούν και την Εθνική Λυρική Σκηνή, όπου είναι τιμή να φιλοξενούμε αυτή την υπέροχη ομάδα στο νησί μας. Στο 7024-14 οι πληροφορίες για τα εισιτήριά σας. Θα τολμήσω να πάω και στο τελευταίο βίντεο, κύριε Κραουνάκη, κύριε Σταμπόλη και κυρία Φιλιππίδου, για να σας δώσω το λόγο του δικού σας επιλόγου στο τέλος. Είναι το απόσπασμα από το χειροκρότημα και το φινάλε, που τα λέει όλα. Γιατί αυτός ο ενθουσιασμός τελικά είναι αυτό που αξίζεται, αλλά και που αξίζει ο κόσμος να απολαύσει σε αυτές τις δύο παραστάσεις εδώ στο νησί. Παρακαλώ, η συνάδελφη στο κοντρόλ.
Εύχομαι πάντα οι δρόμοι σας και στους τρεις εύχομαι να καταλήγουν σε αυτή τη γλυκιά μουδιά. Εγώ κρατάω το σηκωθείτε, στα αισθήματα παραδοθείτε. Κύριε Σταμπόγλη, αρχίζω μαζί σας. Να σας πω κάτι. Συγκινούμαι κάθε φορά που βλέπω ένα απόσπασμα που δεν είμαι έτοιμος να σας μιλήσω μετά, γιατί πρέπει να περάσω πρώτα αυτό το κύμα της συγκίνησης. Θέλω να σας πω ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που αυτό το μαγικό λόγο και αυτή η θεία μουσική θα έρθουμε για πρώτη φορά μετά τουλάχιστον το μεγάλο κεφάλαιο της πανδημίας να το παρουσιάσουμε στο χρυσοπράσινο φύλλο της καρδιάς μας, στην αγαπημένη μας Κύπρο, την οποία εγώ έχω μεγάλη δύναμη, πρέπει να πω. Και θέλω να πω ένα ακόμα στοιχείο. Εγώ χαίρομαι αυτή τη φορά που εκτός από το Ηρώδιο ο Σταμάτης δεν θα είναι μαζί μας, γιατί εγώ θέλω να ο κόσμος να έρχεται τώρα και στα επόμενα 40 χρόνια, 50 που δεν θα είμαι εγώ πια στη ζωή, να δει όχι τον Κραουνάκη, αλλά τις εκκλησιάδες του Κραουνάκη, όπως γίνεται σήμερα με τις όρνητες του Χαντζάκη. Και αυτό θα συμβεί. Κυρία Φιλιππίδου. Κοιτάξτε, είμαι ακόμα συγκλονισμένη από το ηχητικό και μετά από αυτό το χειροκρότημα που στα αυτιά μου ήταν σαν χαλάζι. Ειλικρινά δεν νομίζω ότι πρέπει να κάνω άλλο επίλογο. Μάλιστα. Ας αφήσουμε λοιπόν αυτό τον ωραίο επίλογο και τα ωραία λόγια του Χριστόφορου τα συγκινητικά και αφήστε με να κλάψω. Τι άλλο να σας πω. Ελάτε κύριε Κραουνάκη. Εγώ με βλέπετε τα χάλια μου. Εντάξει, η φράση αυτή που με έκανε και έκλαιγα στις πρόβες, ας φανερώσει η σάτυρα την πιο κρυφιά μουδιά για να σμίξουν τα παράτερα του έρωτα την πράξη, που την πήραν μαζί τους οι θεατές και τη λέγανε καθώς κατεβαίναν από τα θέατρα, είναι το μεγάλο μας μήνυμα για να μπορεί η κωμωδία μέσα στα χρόνια, αυτή η κωμωδία, η κωμωδία της πτώσης, η κωμωδία της μεγάλης κατάπτωσης της δημοκρατίας, γιατί αυτά μαρτύρησε ο Αριστοφάνης με τις κωμωδίες του. Μάλιστα. Δυστυχώς την πτώση της δημοκρατίας, και επειδή ζούμε και οι δύο χώρες αυτή τη στιγμή, ας είμαστε θαραλέοι, σοβαρή πτώση της δημοκρατίας, την οποία ενίσχυσε η πανδημία, θέλω να πιστεύω ότι τα νοικοκυριά μας, όχι αυτοί οι νοικοκυραίοι που παραμιλάνε τα κόμματα, τα αληθινά νοικοκυριά μας και η ανθρωπιά μας και η αγάπη μας για την τέχνη, όπως αυτή η ομάδα μέσα στο σπίτι του Κουν, καταφέραμε κάτι να εκφράσουμε. Και επειδή, θα το πω, αυτή η παραγωγή για να βγει στον αέρα περάσαμε πάνδυνα. Όπως περάσαμε και πάνδυνα για να έρθει τώρα στην Κύπρο. Θέλω να πω ότι και να ευχηθώ αυτή η παρουσία μας σε αυτό το καρμικά αδιανόητο σημείο που θα παίξουμε την παράσταση, σε αυτή τη μαγεία, να ξεκλειδώσει τους ανέμους για να πάει το έργο παντού. Αμήν. Αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ και τους τρεις. Ήταν τιμή μας η εκπομπή και η κρατική τηλεόραση να σας φιλοξενήσει. Σας εύχομαι κάθε καλό. Θα χαρώ, κυρία Φιλιππίδου, κύριε Σταμπόγλη και κύριε Κραουνάκη, να τα ξαναπούμε όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν και εδώ στο στούντιο. Και εγώ πάρα πολύ σας ευχαριστώ. Σας χαιρετώ, κυρία Φιλιππίδου. Κύριε Σταμπόγλη, σας χαιρετώ. Σας χαιρετώ και εγώ. Ευχαριστώ. Γεια σας, κύριε Κραουνάκη. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ και εσάς που μας κάνετε συντροφιά μέχρι αυτή την ώρα. 2 και 3 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Κουρίου. Στο 7024-14 οι πληροφορίες για την παράσταση. Η καλή συνάδελφος Άντρια Αγγελίδου και η καλή συνάδελφος Σόνια Δημητρίου στην σκηνοθεσία σήμερα, μαζί με όλους τους καλούς συναδέλφους πίσω από τις κάμερες, σας ευχαριστούμε από καρδιάς που συντονιστήκατε μαζί μας. Ήταν τιμή μας. Η εκπομπή σε επανάληψη τα μεσάνυχτα. Γεια χαρά.